βρήκα το παντελόνι της που φορούσε το πρωί, που πήγε για delivery. Και τα παπούτσια που τα είδα, τα θυμούμε καλά, sneaker παπούτσια φορούσε. Και τα βρήκα στο κρεβάτι της, εκεί στην κρεβατοκάμαρη της. Που ένας που έρχεται να έχει κακό στον εαυτό του, να κάνει κακό στον εαυτό του, δεν αλλάζει τα ρούχα του. Η Μαρία δεν μπόρεσε να κατεβεί από το αυτοκίνητο. Ή μπορεί ακόμα να μην το έφερε η Μαρία εδώ, ως εδώ σε αυτό το σημείο. Μπορεί να το άφησε πιο πίσω. Να ήταν πιο πίσω, να την επήρανση από πιο ψηλά. Και να το φέρει το αυτοκίνητο εδώ κάποιος άλλος. Να το φέραν άλλοι. Διότι στη στιγμή που δεν φαίνονται ίχνη, δεν εμφανίσαν ίχνη, τόσες έρευνες, τόσα σκυλιά που ήρθαν εδώ, τι να σου πω. Δεν ήβρασαν κάτι που να πούν πράγματι. Εδώ η Μαρία ήταν εδώ, περπατούσε, έκατσε, δεν σηκώθηκε τίποτα. Η ώρα 5 το πρωί είναι κατεβήκα δίτες στη θάλασσα. Η Μαρία δεν πήγε στη θάλασσα. Αυτό πιστεύω και το μητρικό μου έστειχτον αυτό λέει. Η Μαρία, σας είπα, κάποιος της έστησε παγίδα. Δεν πέθανε η κόρη μου, αλλά για σε περίπτωση λέω της να πέθανε, εγώ θέλω να την βρω και πεθαμένη θέλω να τη δω. Δεν μπορώ να ζω με τον εφιάλτη. Το παιδί μου λέει, πού είναι η μαμά μου. Έφυγε η μαμά μου. Πήγε μακριά και θα γυρίσει, σιγά σιγά. Πότε, πότε λέει. Θέλω να μάθω την αλήθεια. Τι έγινε για να μπορώ να πω στο παιδί μου την αλήθεια. Έτσι έγινε η μητέρα σου.